Οι Έλληνες ως ναυτικός λαός ήταν φυσικό να αναπτύξουν την επιστήμη της γεωγραφίας. Την ανάγκη αυτή επέβαλε και ο αποικισμός. Τις πρώτες γεωγραφικές πληροφορίες, έγκυρες σε μεγάλο βαθμό, προσφέρει η Οδύσσια. Κατά μία έννοια, ο Όμηρος είναι ο πρώτος γεωγράφος. Όμως, ως πρώτος επιστημονικός θεμελιωτής της γεωγραφίας και χαρτογραφίας, θεωρείται ο μεγάλος μιλήσιος φιλόσοφος Αναξίμανδρος, που έγραψε την πρώτη γεωγραφία υπό τον τίτλο «Γης περίοδος». Σύμφωνα με μια αρχαία μαρτυρία, ο Αναξίμανδρος πρώτος ετόλμησε την οικουμένη εν πίνακι γράψε, δηλαδή πρώτος τόλμησε να συντάξει παγκόσμιο γεωγραφικό χάρτη. Έβλεπε τη Γη σαν ένα κυκλικό επίπεδο που το χώριζε η Μέση Θάλασσα, δηλαδή η Μεσόγειος. Δεύτερος γεωγράφος, επίσης μιλήσιος, είναι ο λογογράφος Εκατέως, που το έργο του επιγράφεται επίσης «Γης περίοδος». Ο Πυθαγόρας, κατά την ίδια εποχή, 6ος αιώνας π.Χ., προωθεί την γεωγραφική έρευνα και πρώτος αυτός μιλάει για την σφαιρικότητα της Γης.